Το 15 Αύγουστο, αν πες Τετάρτη και Παρασκευή, δεν έχει κατάλυση κρέατος. Έχει κατάλυση ηχθείος. Όπως και του Τιμίου Προδρόμου. Εκτός της αποτομής τιμίας κεφαλής, στα σευρέσεις, στο γενέθλιον, έχει κατάλυση ηχθείος. Επίσης έχουν ορισμένες Τετάρτες και Παρασκευές κατάλυση ελαίου και το βρίσκουμε αυτό στο ορολόγιο, το Μέγα, που πρέπει να υπάρχει στο σπίτι μας, αν είμαστε χριστιανοί. Και από εκεί βλέπουμε τις ημέρες που υπάρχουν δοξολογημένοι Άγιο, Άγιο Νικόλαος, Άγιο Σπυρίδων, άλλοι Άγιοι, και λέει κατάλυση ίνου και ελαίου. Προϋποτίθεται ότι έχει λειτουργία, προϋποτίθεται θα πας στην εκκλησία να λειτουργηθείς, να κοινωνήσεις και σου έχει κατάλυση ίνου και ελαίου. Οι άλλες είναι ή δυνατόν νηστεία τελεία. Έπειτα έχουμε τη μεγάλη λεγόμενη Τεσσαρακοστή, η οποία δεν είναι Τεσσαρακοστή, είναι Πέντηκοστή. Η μεγάλη Τεσσαρακοστή αρχίζει από την καθαρά Δευτέρα και τελειώνει του Λαζάρου. Αυτές είναι 40 μέρες. Τις οποίες ενίστεψε ο Χριστός μας, που διαβάζουμε στο τέταρτο του Ματθαίου και στο τέταρτο του Λουκά, στο σαραντάριον όρος. Έπειτα αρχίζει της μεγάλης εβδομάδος ή της εβδομάδος των παθών. Η εβδομάδα λέγεται μεγάλη, όχι ότι είναι σε ώρες μεγαλύτερη, σε γεγονότα μεγαλύτερη. Εκτός αυτής, η οποία νηστεύεται χωρίς λάδι πριν Σαββάτου και Κυριακής, και πάλι λέγω οι εξαιρέσεις υπάρχουν. Έπειτα έχουμε του 40 ημέρου από 14 του μηνός Νοεμβρίου του Αγίου Φιλίππου μέχρι τις 25 του μηνός. Αυτή την έχουν διορθώσει οι άνθρωποι όπως θέλουν. Άλλοι νηστεύουν μέχρι τις 21 του μηνός για να κοινωνήσουν των εισοδίων. Και αρχίζουν και τρώνε από εκεί και έπειτα μέχρι του Αγίου Σπυρίδωνος. Έπειτα αρχίζουν και νηστεύουν για να κοινωνήσουν πιο πέρα. Άλλοι τρώνε ψάρι όλες τις ημέρες, πλην Τετάρτης και Παρασκευής. Άλλοι τρώνε ψάρι μόνο Σάββατο και Κυριακή. Την έχουν φτιάσει τα μέτρα τους οι άνθρωποι. Κανονικά από αυτά που διαβάζουμε βρίσκουμε ότι δεν υπάρχει διάκριση. Ο άνθρωπος καλείται πάντοτε να προσέρχεται στην θεία κοινωνία. Και έχει ψάρι μόνο Σάββατο και Κυριακή. Δεν έχει τις άλλες ημέρες. Όπως συμβαίνει και με την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία νηστεύεται κατά τον ίδιο τρόπο. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη λάδι, Παρασκευή, Τετάρτη όχι, Σάββατο, Κυριακή ψάρι. Έτσι είναι η συνταγή και της 15ης Αυγούστου της νηστείας και της νηστείας του 40 ημέρου. Του 40 ημέρου η νηστεία γίνεται κατά κάποιον τρόπο με βάση την νηστεία του Μωσέως, ο οποίος ενίστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες να πάρει τον Λόγον του Θεού επί λιθήνων πλακών και τον επήρε. Νηστεύουμε και εμείς τις 40 μέρες αυτές για να πάρουμε τον Λόγον του Θεού σε σαρκωμένον εκ της Παναγίας Παρθένου. Υπάρχει επίσης τις 15ης Αυγούστου που είναι δύο νηστείες. Η μία είναι δια την μεταμόρφωση και η άλλη είναι δια την Θεοτόκον. Όμως ενωμένες και οι δύο μας κάνουν το 15 Αύγουστο. Διότι αρχίζουμε από την πρώτη του μηνός, σεξ του μηνός έχει κατάλυση ηχθείος και έπειτα ξανά και τελειώνει στις 14 την παραμονή. Είναι αυστηρά και αυτή η νηστεία όπως της μεγάλης Τεσσαρακοστής. Υπάρχει η νηστεία η σημερινή στην αποτομή της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου. Υπάρχει νηστεία την παραμονή των φώτων για τα θεοφάνεια. Καθαριζόμαστε για να σκοθούμε πνευματικά αύριο να συναντηθούμε με την Αγία Τριάδα. Και υπάρχει και η της 14ης Σεπτεμβρίου εις την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που την ημέρα εκείνη αναμνησκόμεθα τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής και διαβάζονται και μάλιστα και Ευαγγέλια τα κείμενα της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτή είναι η νηστεία από όλες τις εισόψεις. Η πιο σκληρή, επαναλαμβάνω, είναι της Τετάρτης και της Παρασκευής. Είναι επίσης και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της 15ης Αυγούστου. Ο άνθρωπος καλείται να μπει και αυτός μέσα σε αυτό το πλαίσιο να παλέψει, μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών του. Εμείς, χωρίς κανέναν οδηγό, με βάση την κοιλιά μας μόνο,
και τίποτα άλλο, εξακολουθούμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Βέβαια τώρα λέγονται και μερικά αστεία επάνω σε αυτά. Όπως σας είπα γρηγορότερα, ότι ορισμένοι νηστεύουν Τετάρτη και την Παρασκευή και το έχουν τάξει, εφόσον υποχρεωμένοι να νηστεύουν. Αλλά υπάρχουν και κάτι άλλο ακόμη, δήθεν λογικά επιχειρήματα. Την Κυριακή, την εβδομάδα της Στυροφάγου, από τις Αποκραίω μέχρι τη Στυροφάγου, αυτή η εβδομάδα λέγεται όχι τελευταία Απόκραιο, η Απόκραιο έγινε, λέγεται εβδομάς της Στυροφάγου. Και η Κυριακή η τελευταία που λέγεται παροιμήν, τελευταία Απόκραιο, που κάνουμε όλες τις τρέλες, λέγεται Τυροφάγου. Αλλά διότι ο Σατανάς δεν το συμφέρει για να μάθουμε εμείς τι γίνεται την ημέρα εκείνη, διότι είναι η έξωση του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου την ημέρα εκείνη, η πιο φρικτότερη ημέρα του κόσμου, γι' αυτό την έχει φτιάξει με τα καρναβάλια και με τις βρωμιές τις δικές μας, να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα, να περνάει αυτό το πράγμα απαρατήρητο. Την εβδομάδα εκείνη επιτρέπει μόνον ψάρι και γαλακτερά, απαγορεύει το κρέας. Κάνει ακριβώς εκείνο που έκανε μέσα στην Εδέμ. Όλα σου λέει δικά σας, αυτό όχι. Και εδώ τώρα το ίδιο λέει, όλα δικά σας, βούτυρο, τυρί, γάλα, αυγό, ψάρι, βακαλάος, κρέας όχι. Και προσέξετε, αυτός που εξόρθεται την Κυριακή, εξώστη γιατί έφαγε από το ένα, ώστε και εσύ που θα φας την ημέρα, την εβδομάδα εκείνη της Στυροφάγου κρέας, αμαρτάνεις όπως ο Αδάμ και η Εύα. Πού, θα μένουν, θα μένουν. Και έρχεται ο εξυπνάκιας τώρα και σου λέει, δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα, καημένε? Να τρώτε τα αυγά και να μην τρώτε την κότα που κάνει τα αυγά. Μας κοροϊδεύουν. Και μου συνέβη αυτό το, η γυναίκα μου είναι εδώ. Μου συνέβη, ήμουνα στο ψυχικό. Και ήρθε η γιατρός φίλος μας και ήταν η εβδομάδα αυτή. Η γυναίκα μου από το κρεβάτι, δεν θυμάμαι τι είχε, είπε, δεν κρατάς το γιατρό Δημήτρη κάτι να φάτε? Του λέγω, λέγω εγώ, εάν φάει ο γιατρός από αυτό που θα φάω εγώ, να καθίσει να φάμε. Εάν δεν φάει ο γιατρός από αυτό που θα φάμε εγώ, φάω εγώ, δεν πρόκειται εγώ να ενδώσω να φτιάξω τίποτα άλλο στο γιατρό. Μα κορόιδο μου λέει, είμαι, μου λέει, να φάω, μου λέει, τα αυγά και να μην φάω την κότα. Μου το είπε αυτό το πράγμα, γιατί ήταν Στυροφάγου τότε. Έπρεπε τώρα να τον διαφωτίσω. Και τον άφησα, πέρασε λίγη ώρα και του τη φέρνω από δίπλα. Δεν μου λες, ξέχασα, του λέω, γιατρέ, να σου πω. Αν πάρει λιγάκι μπρος, κυρά, μπορώ να πάρω, του λέω, μια κότα να φτιάξω λίγο ζωμόνο σε. Όχι και κότα, μου λέει, ρε Δημήτρη, αμέσως. Ας σκοθεί. Δηλαδή, τι πρέπει να πάρω? Ένα αδύνατο, ένα κοτοπουλάκι, να κάνεις μια αραιή σου πίτσα, κάτι για να μπορέσει σιγά σιγά να μπει. Ώστε υπάρχει, του λέω, γιατρέ, μεταξύ κότας και κοτοπούλου διάκριση? Βέβαια, μου λέει. Και δεν υπάρχει μεταξύ κότας και αυγού? Τότε τι κατάλαβε? Δεν είναι ο σκοπός ότι είναι η κότα άρρωστη και τρώω τα αυγό και τρώω την κότα. Εάν φάω κότα και τη φτιάσω και με βουτυράκι και με πατατούλες και ψητούλα, φτάνουμε στις 2.500 θερμίδες. Το ξέρετε? Αν φας δύο αυγά θα βάλεις 90 και 90, 180 θερμίδες. Σκοπός είναι να βάλεις λιγότερα καύσιμα μέσα. Αυτός είναι ο λόγος. Τότε το κατάλαβε. Εκεί, μου λέει, το πας. Εκεί είναι, του λέω, το πάω εγώ. Εγώ απλώς σου το υποδεικνύω. Και σου λέγω και τα υπόλοιπα. Πώς τρώω τον ταραμά και δεν τρώω το ψάρι που τρώει τον ταραμά, που βγάζει τον ταραμά. Ή πώς τρώω το λάδι και δεν τρώω πώς τρώω την ελιά και δεν τρώω το λάδι που κάνει η ελιά. Αυτόν τον σκοπό έχουν και τα δύο. Εάν φάω ψωμί και ελιά, θα έχω ξηροφάγη ψωμί και ελιά. Εάν φάω ελιά, θα φάω πατάτες με λάδι, κουκιά με λάδι, φασόλια με λάδι, τούτο με λάδι, πράγματα, δράματα. Και ξέρετε τι είπα να πει, μια φασολάδα καλή με λίγο λαδάκι μπόλικο, με κατοστάρι και καμιά φρατζόλα στραμπουλιστή, μουτζα να έχει ή και τι θέλει την πριτζόλα. Άμα δεν κάνεις καμιά νηστεία. Νηστεία είναι να φας ψωμί και ελιά. Φας ψωμί και ταραμά, να βάλεις λίγο απάνω, να κάνεις ένα σάντουιτς να το φας. Αυτός είναι ο λόγος. Να σου κόψει τις θερμίδες. Να σε κατεβάσει, να σε προσγειώσει. Γι' αυτό αφαιρεί το κρέας την καθαρά εβδομάδα, την μεγάλη, την
πώς τη λέμε, την τυροφάγο εβδομάδα, να προσγειώσει τον άνθρωπο, τον αφήνει με γαλακτερά, να τον προσγειώσει την καθαρά Δευτέρα στην νηστεία ομαλός. Είναι μυαλωμένη η μάνα αυτή που λέγεται Εκκλησία. Ας τη γυρίζουμε τα οπίστια εμείς. Για το καλό μας έχει νομοθετήσει και για το καλό μας φροντίζει. Αλλά εμείς αντάρτες και άμυαλοι κάνουμε αυτά που κάνουμε και γεμίσαμε στα σανατόρια και όλες τις νευρολογικές κλινικές και όλα τα διαφθορία. Διότι τα διαφθορία θέλετε να κλείσουνε, μία τριήμερο νηστεία. Πάνε όλα τα κρεβάτια. Θέλετε να σταματήσουν αυτοί που μοιχεύουν, πορνεύουν, μία τριήμερο νηστεία. Γκρεμιστήκαν όλα. Σβήσανε όλα. Όλα καταναλύσκονται τα καλύτερα κρέατα στα διαφθορία. Τρέφονται για να έχουν δυνάμει να αντεπεξέρχονται στην ακολασία τους. Αυτή είναι η σόφρονη νηστεία, η οποία δυστυχώς έχει απεμπολιστεί και από εμάς. Και θα το καταλάβουμε όταν πεθάνουμε, αλλά θα είναι αργά. Νόμιζα ότι επί ευκαιρία σήμερα, τιμήσερε και αυτού του μεγάλου νηστεύτου, μας άφησε αυτό το μάθημα, μπορούσαν να λεχτούν και αυτά από το βράδυ. Ο Θεός βοηθός.